Μέρα οδύνη και θρίνου για τι οικογένειε δύο αδικοχαμένων νέων στην Κρήτη η σημερινή. Αβάσταχτα τα γιατί για τον Γιάννη από τα Χανιά και την Μαρίνα από την Νέα που έσβησαν στην άσφαλτο του νησιού με διαφορά λίγων ωρών. Ήταν λίγο μετά τι 5 χθε το απόγευμα όταν ο 23χρονο Γιάννη από τα Χανιά, ενώ κινείτο με τη μοτοσυκλέτα του στο δρόμο τη Πελεκαπίνα, συγκρούστηκε με γιοταχή που οδηγούσε μια νεαρή γυναίκα. Από τη σφοδρή σύγκρουση τη μοτοσυκλέτα του 23χρονου με γιοταχή, ο άτυχος νέο τραυματίστηκε βαριά και παρά τι προσπάθειε των διασωστών του ΕΚΑΒ δεν τα κατάφερε. Το νεαρό ότι αποχαιρέτησαν σήμερα συγγενεί και φίλοι σε κλίμα βαθιά οδύνη. Η διοικητή του τμήματο Τροχία Κανίων, Μάρθα Κίτσιου, σε ανάρτησή τη λίγε ώρε μετά το δυστύχημα που στέρισε τη ζωή στον 23χρονο, ανέφερε: Μεγάλη Παρασκευή και στον τόπο μα, κοντά στο θρίνο τη Παναγία, προσθέθηκε ο θρίνο για ένα ακόμη νέο που χάθηκε στην άσφαλτο. Η δουλειά μα μας φέρνει συνεχώ μπροστά σε αυτό τον θρήνο. Τη βάσταχτη απώλεια και θλιβερό το καθήκον να συμπληρώνει σάψιχα χαρτιά. Το μεσημέρι, στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου, στη Νέα Λυκαρνασό, κυδεύτηκε η 26χρονη Μαρίνα που έχασε τη ζωή τη τα ξημερώματα τη Μεγάλη Πέμπτη σε τροχαίο δυστύχημα στον Βόακο, συνεπιβάτη μοτοσυκλέτα. Οι συνθήκε κανεί δεν μπορεί να ξέρει πώ ακριβώ έγιναν, πάντω ε, η τραγικότητα ότι οι νέοι άνθρωποι χάνονται στον δρόμο και ακόμα σε ασφαλή ε, σημεία το δρόμο πρέπει να μα προβληματίσει ιδιαίτερα. Αβάσταχτος ο πόνος και για την οικογένεια της 26χρονης που μένει πίσω μαζί με τον λίγο ετών αγοράκι της. Την ίδια ώρα οι υπηρεσίε τροχέας της Κρήτης απευθύνουν έκκληση για να μην χαθεί άλλο αίμα στην άσφαλτο του νησιού. Καλούμε τον κόσμο θερμή παράκληση. Τηρείτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όχι για τον τροχονόμο, όχι για την παράβαση που πρόκειται να βεβαιωθεί αλλά για την ασφάλεια τη ζωή σα. Και από τη δική μα πλευρά, α, απευθύνουμε θερμή παράκληση προς όλους του συμπολίτε μα να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Όντω, το 2024 έχουμε τροχαία δυστυχήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων στην Κρήτη, από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή του σε τροχαία δυστυχήματα.